οι θερμομπίν ηλεκτρικές συσκευές που είναι ικανές να θερμάνουν ένα δωμάτιο ή και ακόμα μεγαλύτερους χώρους όπως σαλόνι ή τραπεζάρια με συνδυασμό 2 ή 3 τεμαχίων, αναλόγως τα τετραγωνικά του χώρου, τις θερμικές απώλειες, τις μονώσεις. Η θερμομπί είναι, όπως είπαμε, ηλεκτρική θέρμανση, είναι οικονομική θέρμανση, ποιοτική, χωρίς να ξυρίνει την ατμόσφαιρα, όπως τα αερόθερμα, όπως τα κλιματιστικά. Προσφέρουν λοιπόν μια υγιεινή ατμόσφαιρα και θερμή στο χώρο μας. Η Γενέμ διαθέτει μια πολύ μεγάλη γκάμα όσον αφορά τους θερμοπομπούς, όπως τους νορβηγικούς της Μπέχα, που διαθέτουν και Wi-Fi, τους θερμοβάλ πολωνικής κατασκευής, πιο απλή σαν κατασκευή, για οικονομική και υγιεινή θέρμανση του χώρου μας. Οι θερμομπομποί τοποθετούνται επί τείχη ή επί δαπέδι με ειδικά ποδαράκια και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ο εξής. Παίρνουν το ψυχρό αέρα από το κάτω μέρος τους, θερμαίνοντάς το βγαίνει από το μπροστινό επάνω μέρος της συσκευής και έχουμε και μία πρόσθετη εκπομπή θερμότητας από το μπροστινό πάνελ της συσκευής. Η θερμοκρασία ελέγχεται στο χώρο από τον θερμοστάτη των συσκευών ώστε έχουμε την οικονομική λειτουργία. Όταν δηλαδή πιάσει τη θερμοκρασία την επιθυμητή ο χώρος, ο θερμοστάτης σβήνει. Δεν έχουμε συνεχόμενη λειτουργία όπως σε άλλες συσκευές. Στην περίπτωση αυτή, αν επιλέξουμε τους θερμομπούς της Μπέχα, μπορούμε να έχουμε και απομακρυσμένη διαχείριση μέσω του Wi-Fi στο εξοχικό μας, στο πατρικό μας ή οπουδήποτε αλλού, το οποίο μας κάνει έτσι πιο άνετη τη ζωή μας και πιο οικονομική λειτουργία πλέον των θερμομπομπών. Αναλόγως το εργοστάσιο, τα κιλοβάτ των συσκευών μπορεί να είναι από 500 βατ μέχρι και 2.500 βατ. Η κατανάλωση μιας συσκευής, αν πάρουμε για παράδειγμα μια συσκευή των 2 κιλοβάτ, εάν έχουμε μία ώρα συνεχόμενη λειτουργία, το maximum που θα έχουμε σαν κατανάλωση είναι 30 cents, 0,30 του ευρώ. Όμως η συνεχόμενη λειτουργία ενδεχομένως να μην έρθει και ποτέ, γιατί λόγω του θερμοστάτη που υπάρχει, θα υπολογίσουμε ότι σε ένα καλά μονωμένο χώρο μπορεί η συσκευή να δουλεύει 1-20 λεπτό ανά ώρα ή μισή ώρα, ενώ σε ένα χώρο που έχουν περισσότερες απώλειες θα δουλέψει λίγο παραπάνω. Άρα πρακτικά μπορούμε να υπολογίσουμε μια μέση κατανάλωση γύρω στα 15 cents για μία ώρα θέρμανσης.